Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, ένας χρόνος έχει περάσει από το δυστύχημα των Τεμπών που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Ένας χρόνος πέρασε από τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις που ταρακούνησαν όλη τη χώρα. Τα κέρδη τους στις ζωές μας, το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Ήταν τα συνθήματα που φροντοφόταξαν χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης. Ένα χρόνο μετά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος βρίσκεται στα χειρότερά του. Υποδομές και εγκαταστάσεις καταραίουν, τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, απερχιωμένα τρένα, καθυστερήσεις, βλάβες και ακυρώσεις δρομολογίων είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο αλλά και το επιβατικό κοινό. Σε όλα αυτά προσθέθηκαν και σχετικά πρόσφατες απειλές εργοδοσίας για μειώσεις μισθών και επιτροπής εργασία με το πρόσχημα των διαφυγών των κερδών. Δηλαδή, όχι μόνο δεν άλλαξε τίποτα, αλλά και αυτοί που πρέπει να πληρώσουν για την εργοδοσία και το κράτος είναι οι εργαζόμενοι. Είναι αυτοί που προειδοποιούσαν χρόνια ολόκληρα για το δυστύχημα που έρχεται, κατακεράβαιναν τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης και απελευθέρωσης του σιδηροδρόμου και στο τέλος το πλήρωσαν με το αίμα τους στο έγκλημα των Τεμπών. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, από αυτό το βήμα καταγγέλνουμε τη ξεδιάτροπη τροπή που έχει πάρει η Εξεταστική της Βουλής για τα αίτια του δυστυχήματος. Όχι μόνο προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών μας, αλλά έτρεξαν άρον-άρον να τη λήξουν, γιατί φοβούνται ακριβώς να μην ανάψει ξανά η φλόγα των Τεμπών. Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο άλλωστε. Αυτό είναι που τους ενώνει, αυτό είναι ενώνει όλες τις κυβερνήσεις. Είναι συνέπεια στην άσκηση της πολιτικής ιδιωτικοποίησης και ανοίγματος του σιδηροδρόμου προς εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των λίγων. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Εξεταστική δεν κλήθηκε καν συνάδελφος επικεφαλής της παράταξης της ΔΕΣ, της παράταξης αυτής που ενημέρωνε λίγες μέρες πριν το δυστύχημα για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Είναι ξεδιάντροπο, ντροπή τους. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, στις 28 Φεβρουαρίου συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην οργάνωση και την επιτυχία της απεργίας. Δεν είναι μόνο μια μέρα μνήμης. Το πένθος πρέπει να μετατραπεί σε αγώνα, σε διεκδίκηση. Απαιτούμε προσλήψεις προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα σε όλες τις ειδικότητες, με την απαραίτητη εξειδίκευση και εκπαίδευση, όχι ένας εργαζόμενος για όλες τις δουλειές. Αυξήσει το μισθό πάνω από τα όρια της ακρίβειας και ρήτρα αναπροσαρμογής με βάση τον πληθωρισμό. Εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και κυκλοφορίας των τρένων. Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε εργοστάσια με γνωστάσια και έλεγχος για ασφαλή λειτουργία τους. Να γίνει άμεσα συντήρηση και εξορισμός τους πριν έχουμε πιο σοβαρά ατυχήματα. Ένταξη των εργαζομένων σε τεχνικές εγκαταστάσεις και στα βαρά και ανθυγινά. Ούτε σκέψη για επιτροπή εργασία που θα σημάνει μεγαλύτερους κινδύνους για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου και ακόμη μεγαλύτερη εξαθλίωση για τους εργαζομένους.